Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και σας καλησπερίζω. Πρωτοβουλία αλληλεγγύης διοκόμενων οροθετικών γυναικών είναι το όνομα και το λέω με ακρίβεια γιατί μπορεί να θέλετε να ψάξετε μέσα να βρείτε τις ανακοινώσεις μας. Βέβαια, όπως ξέρουμε, αυτές οι γυναίκες ήταν στον πάτο του Βαρελιού και ακόμη πιο κάτω. Αλλά ο Λοβέρδος και διάφοροι άλλοι υπουργοί θελήσανε να κάνουν ένα σημαντικό προεκλογικό επίτευγμα, συλλαμβάνοντας και διακομπεύοντας πρώτα απ' όλα μια Ρωσίδα, κάποια Τατιάνα, και αργότερα, δηλαδή όταν λέμε αργότερα, σε μία-δυο μέρες μετά, ήταν 29 Απριλίου, δηλαδή 5-6 μέρες πριν τις εκλογές, προσήγαγαν 97 εκδιδόμενες γυναίκες από στέκια ναρκωμανών. Κάνανε αναγκαστικό τεστ με τη συνεργασία του ΚΕΛΦΝΟ, των γιατρών, οι οποίοι έδρασαν ως ανθρωποφύλακες, να πω, τελείως αντίθετη προς τη δεοντολογία, την ιατρική και προς τους νόμους του κράτους και προς όλα. Και κράτησαν 26 από αυτές τις γυναίκες, οι οποίες βρέθηκαν θετικές στον ιό του AIDS, οι οποίες όμως δεν ήταν η υγειονομική βόμβα που ήρθε από την Αφρική. Κάτι τους ξέφυγε εκεί πέρα. Γιατί ήταν άσπρες Ελληνίδες οι πιο πολλές από αυτές που κρατήθηκαν. Βεβαίως είναι κάτι ταλαιπωρημένα και κατεστραμμένα άτομα από τα ναρκωτικά και τα λοιπά, τα ξέρουμε αυτά. Όμως πρέπει να διατηρούν ακέραια τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Καταπατήθηκαν όλα τους τα δικαιώματα και για να τους έγινε αναγκαστικό τεστ AIDS και προπαντός. Οι ανήκες στο σλάδι που τους έγινε με το να δημοσιευθούν οι φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο και να διαπομπευθούν είναι κάτι που μέχρι που, όχι που θα πεθάνουν οι ίδιες, αλλά και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, θα μείνει ένα μεγάλο στίγμα. Αυτό το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν πιο καλά από εμάς οι ίδιες, που μας το λένε κάθε φορά που πηγαίνουμε στη φυλακή περίπου μια φορά τη βδομάδα για να ντυθούμε και για να τους προσφέρουμε νομική στήριξη, ανθρωπιστική βοήθεια, ψυχολογική συμπαράσταση και οτιδήποτε άλλο μπορούμε. Τώρα για να έρθουμε στο προκείμενο που είναι η λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι φυσικά ευθύνη της αστυνομίας η οποία έβγαλε, της αστυνομίας και των υπουργείων που έδωσαν την διαταγή να διαπομπευθούν αυτές οι γυναίκες. Και ο εισαγγελέας βεβαίως, όλο το κράτος μαζί, η κυβέρνηση, η εισαγγελή, η δικαστήρια, αστυνομία, τα βάλανε με αυτές τις 26 κατεστραμμένες ψυχές και σώματα για να κάνουν την πολιτική τους, το σοου, ένα θέαμα πολιτικό να δώσουν στο λαό. Τα μέσα λοιπόν μαζικής ενημέρωσης ακολούθησαν βέβαια. Γιατί αν είχαν μείνει στο site της αστυνομίας, πολύ λίγοι θα τα είχαν δει. Όμως όλα τα, πολλά, όχι όλα να πούμε, υπήρξαν και εξαιρέσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έβαλαν τη φωτογραφία τους, το όνομά τους, γεννήθηκε τότε στο τάδε μέρος, όνομα πατρός, όνομα μητρός, όλα αυτά που δεν χρειαζόταν καν να ξέρει ο πελάτης. Αν υποθέσουμε, που είναι τελείως ψέμα, ότι το κάνανε για να τις δουν οι πελάτες και να πάνε οι καλοί οικογενειάρχες αυτοί, να κάνουν εξέταση έτσι για να μην κολλήσουν τη γυναίκα τους. Δηλαδή μια πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Τέλος πάντων, όλες αυτές τις πληροφορίες θα τις βρείτε στο site της πρωτοβουλίας μας. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξε πολύ αρκετή συμπαράσταση από δημοσιογράφους και δημοσιεύματα κτλ. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά πολύ πολύ λίγα σε σχέση με την τόσο βαριά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και παρακαλώ επίσης και στο φύλλο Σικής μπορείτε να πείτε, www.filosikis.gr, ηλεκτρονικό site γυναικείων δικαιωμάτων, όπου υπάρχουν μερικές δικές τους καταθέσεις ψυχής για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα για αυτές. Και πρέπει να σας πω ότι στο site της αστυνομίας ήταν αναρτημένες φωτογραφίες μέχρι και το Σεπτέμβριο, δηλαδή πόσοι μήνες είναι από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, παρά τη συνεχής τα συνεχή μας αιτήματα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον ίδιο πολλές φορές να κατεβούν τουλάχιστον έστω και αργά και τα λοιπά, τίποτε εκεί, μείνανε 5-6 μήνες αυτά και σας καλούμε τώρα που πάει για αποδόμηση όλη αυτή η υπόθεση, γιατί χθες έγινε η δίκη τη Δευτέρα για 3 από αυτές, αθώθηκαν
Όχι για το πρώτο πλημμύριο. Το κατηγορήθηκαν για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Μετά βγήκε το βούλευμα και βγήκε το σκοπούμενη και, που ήταν κακούργημα και έμεινε βαριά σωματική βλάβη που ήταν βαρύ πλημέλημα. Χθες οι τρεις από αυτές αθωώθηκαν και δεν έχουμε δει ακόμη το αποτέλεσμα της δίκης. Αύριο μεθαύριο θα βγάλουμε ανακοίνωση όπου θα καταρρεύσει όλο, όλο αυτό. Και να δούμε τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αν θα ξεμονήσουν όλη αυτή η κυβέρνηση και όλα αυτά τα υπουργεία που έκαναν αυτό το κακό. Θέλω να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα την Χρυστακάκη για την πρόσκληση. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η εικόνα των μεταναστών που εμφανίζεται σε μια ενδεικτική μερίδα των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τις περισσότερες φορές αρνητική και αυτό σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το ερευνητικό πρόγραμμα Μεντίβα που δημιουργήθηκε παράλληλα σε 6 ευρωπαϊκές χώρες με μια συγκριτική προσέγγιση. Ήταν αρχές του 2012. Συγκεκριμένα το θέμα της έρευνας αφορούσε το αν και κατά πόσο τα εξεταζόμενα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αντανακλούν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Η έρευνα εξετάζει 6 ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 3 εφημερίδες, 2 τηλεοπτικά μέσα και 1 ειδησιογραφική πύλη. Αξιολογήθηκαν συνολικά 4 δείκτες. Το περιεχόμενο των ειδήσεων, σύνταξη ειδήσεων, παραγωγή προγράμματος, πρακτικής πρόσληψης και απασχόλησης στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρακτικής επιμόρφωσης κατάρτισης. Συνοπτικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο χώρος που δόθηκε για μεταναστευτικά θέματα θεωρείται πολύ περιορισμένος και κοιμάθηκε από το 1-2,3% του συνόλου των ειδήσεων σε όλα τα μέσα που εξετάστηκαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο έντυπο με τις περισσότερες αναφορές σε μεταναστευτικά θέματα, όλες οι αναφορές είχαν αρνητικό περιεχόμενο. Ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός με τις λιγότερες αναφορές σε μεταναστευτικά θέματα είχε και τις περισσότερες θετικές απεικονίσεις μεταναστών, αλλά πάντα ως θύματα. 3 στις 4 φορές που υπάρχει αναφορά σε μετανάστες, αυτή αφορά τα προβλήματα που δημιουργούν, τους κινδύνους που εγκυμονούν ή τις άδικες πράξεις που διαπράττουν. Η διασταύρωση της είδησης εξαρτάται από την αξιοπιστία της αρχικής πηγής και το είδος του μέσου. Προσέξτε, ως εκ τούτου, οι κύριες πηγές των σχετικών ειδήσεων, σύμφωνα με τα στελέχη των μέσων, αυτών των μέσων που σας ανέφερα, είναι οι κυβερνητικές. Ενώ οι ίδιοι μετανάστες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποτελούν πηγή είδησης. Ελάχιστες ως μηδαμινές είναι και οι περιπτώσεις που οι ίδιοι μετανάστες μιλάνε για αυτά που τους αφορούν, ενώ δεν ακούγονται ποτέ σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν διαθέτουν εξειδικευμένα προγράμματα που καλύπτουν τις μεταναστευτικές ειδήσεις, αλλά ούτε την ειδησιογραφία αναφορικά με τις χώρες καταγωγής του. Κάτι που είναι μια κοινή πρακτική στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Στην πλειονότητά τους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χαρακτηρίζονται από έλλειψη εξειδίκευσης των δημοσιογράφων που ασχολούνται με σχετικά θέματα, ενώ η δημοσιογραφική ενασχόληση ορισμένων δημοσιογράφων με το αντικείμενο είναι εμπειρική και συνδέεται με το ατομικό προφίλ και τις κοινωνικο-ιδεολογικές ευαισθησίες τους. Τα μέσα που εξετάστηκαν δεν διαθέτουν ειδικά προγράμματα πρόσληψης, απασχόλησης και κατάρτισης μεταναστών δημοσιογράφων, αλλά ούτε Ελλήνων δημοσιογράφων εγένη. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η πρώτη γενιά μεταναστών δεν χειρίζεται επαρκώς το βασικό εργαλείο του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, που είναι η άρτια γνώση της ελληνικής γλώσσας, και εγώ ανοίγω στην πρώτη γενιά των μεταναστών. Από την άλλη πλευρά, μια άλλη άποψη θεωρεί ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων θεωρείται από ορισμένους ερωτηθέντες ως διάκριση εις βάρος των μεταναστών. Επίσης, υπάρχει απουσία πρακτικών κατάρτισης και επιμόρφωσης για την εξισορροπημένη κάλυψη θεμάτων διαφορετικότητας, αλλά και μη εφαρμογή ειδικού κώδικα δεοντολογίας αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης μεταναστευτικών ειδήσεων. Λόγοι για τους οποίους η αξιολόγηση των ελληνικών μέσων συγκεντρώνει πολύ χαμηλή βαθμολογία σε σύγκριση με τα μέσα από τις υπόλοιπες 5 χώρες. Τέλος, η απουσία σοβαρής πολιτικής για τη μετανάστευση και το γεγονός ότι η πολιτική ατζέντα ή η πολιτική που ακολουθεί σε κάθε μέσο καθορίζουν το πλαίσιο προσέγγισης του θέματος αναδείχθηκαν τόσο από τις σχετικές συνεντεύξεις όσο και από την ανοιχτή συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας της έρευνας.
Κλείνοντας, ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στο θέμα της, το πώς διαχειρίστηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το θέμα της, του νόμου για την Ιθαγένεια. Φυσικά, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η απόρριψη, η κατάργηση μάλλον, δύο διατάξεων του νόμου περί Ιθαγένειας, δεν προέκυψε στο κενό, αντιθέτως σηματοδοτεί μια προαναγγελθήσα ήττα, λόγω της οποίας ανάγονται τρία επίπεδα. Είναι η ήττα του πολιτικού συστήματος να διαχειρίζεται το φαινόμενο της μετανάστευσης, είναι η ήττα του μεταναστευτικού κινήματος, αλλά κυρίως είναι ο τρόπος με τον οποίο ο δημόσιος λόγος, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, προώθησε το θέμα αυτό. Στην Ελλάδα, πράγματι, μια σειρά από αξίες και δεσμούς που αφορούν την πρόσληψη της ετερότητας, το σεβασμό της διαφορετικότητας και την κατοχύρωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε συγκροτήσει μια κοινή συνείδηση. Συνεπώς, η υπερπροβολή τόσο της εθνικότητας του δράστη ενός γεγονότος ή εγκλήματος ή οτιδήποτε άλλο συμβάντος, όσο και του βαθιά λαϊκιστικού, οργισμένου και βίαιου λόγου, εάν όχι της βίας πράξης, ο οποίος είναι εμποτισμένος με φιλετικό μίσος, νομιμοποιεί ουσιαστικά τον λόγο αυτό και εν τέλει διαμορφώνει συνδυσιακές και εμπόλεμες συλλογικές συνειδήσεις. Συχνά ρεπορτάζ που αναφέρονται στον νόμο για την Ιθαγένεια συνοδεύονται από εικόνες εξαθλειωμένων μεταναστών, κυρίως από την Αφρική και Ασία. Υποκράτηση. Στην ουσία, τι σχέση έχουν αυτές οι εικόνες με την ιδιότητα του πολίτη, με το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε? Ουσιαστικά καμία. Πρόκειται για την ίδια διαστραβλωτική σύγχυση που συνοδεύει κάθε συζήτηση περί Ιθαγένειας. Η συνειδητή συσχέτιση της Ιθαγένειας με την παράνομη μετανάστευση και τα ζητήματα ασφάλειας δημιουργούν την αίσθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή εισβολέων λαθρομεταναστών. Επιπλέον, η συγκρουσιακή ρητορική και ο κοινικός τρόπος με τον οποίο διάφορα μέσα προβάλλουν φωτογραφίες οροθετικών γυναικών, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές απόψε, υπερτονίζοντας την εθνικότητά τους ή και ταυτίζοντας τους μετανάστες με την πηγή του κακού για τα μείζωνα προβλήματα δημόσιας υγείας της ελληνικής κοινωνίας, αφήνει χώρο στη δημιουργία μιας εικονικής πραγματικότητας φόβου και νομιμοποιεί κάθε αντιδραστική αφήγηση που μπορεί να οδηγήσει σε κάθε πράξη βίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Και εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για την για το κάλεσμα στην σημερινή εκδήλωση. Θα προσπαθώ να είμαι σύντομη, παρόλο που έχω πάρα πολλά αποθυμένα με τα ΜΜΕ. 20 χρόνια ζω εδώ στην Ελλάδα, 17 χρόνια στην Κρήτη και τα τρία τελευταία εδώ πλέον είμαι στην Αθήνα. Όσον αφορά τους μετανάστες, δεν πρόκειται απλά για λογοκρισία. Πρόκειται και όχι για την απόλυτη απουσία της φωνής των μεταναστών στο δημόσιο διάλογο, αλλά πρόκειται για το πιο στοχοποιημένο κομμάτι και όχι απλά κομμάτι, η ομάδα που για 20 χρόνια τώρα τα ΜΜΕ παίζουν παιχνίδια στις πλάτες τους. Δεν πρόκειται. Εγώ θυμάμαι στα πρώτα χρόνια που ζούσα στο Ρέθυμνο, ήτανε το απόλυτο, ο απόλυτος, ο Αλβανός μετανάστης, γιατί είμαι μετανάστρια και εγώ από την Αλβανία, ο απόλυτος κίνδυνος. Είχαμε τρομάξει να ακούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση το τι κάνανε οι Αλβανοί και πιθανόν οι Αλβανοί στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει μία ληστεία που πιθανόν να το είχαν κάνει οι Αλβανοί και εμείς ήμασταν την επόμενη μέρα, 5 η ώρα το πρωί, στα κρατητήρια μαζί με τα μωρά σας. Εγώ είχα την κόρη μου η οποία ήταν ενός χρονών και κάθε τόσο που γινόταν αυτά ήμασταν στα κρατητήρια. Πραγματικά ήταν η απόλυτη τρομοκρατία. Και υπάρχει αυτές οι διαστάσεις που είναι τώρα. Εμείς τις έχουμε ζήσει εδώ και 20 χρόνια. Απλώς με τη διαφορά ότι τότε δεν ήταν τόσο ισχυρό το αντιρατσιστικό κίνημα για να υπήρχε
μια αντίδραση. Ήμασταν εντελώς ολομόναχοι προς αυτή την που μας είχαν σαν εύκολη θεία, εύκολη λεία. Η οποία όχι μόνο περισσότερες φορές έκαναν πολιτικά παιχνίδια, αλλά ήταν ότι ήμασταν η είδηση που πουλάμε, η εύκολη, τα θύματα ακριβώς. Εμείς ήμασταν για 20 χρόνια οι Πακιστανοί της εποχής, όπως τώρα είναι οι Πακιστανοί και οι Αφρικανοί, οι Αλβανοί της εποχής. Όχι πως μας έχουν, απλά μας έχουν αφήσει λίγο στην πάντα τώρα, μέχρι να έρθει και η σειρά, γιατί στρέφοντας τα πρώτα πυρά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πλέον με τους Αλβανούς δεν πουλάει και τόσο πολύ η είδηση, τους ξέρουν, τους έχουν γνωρίσει στην γειτονιά και στους... προσωπικά ήθελα, συγγνώμη που σας κρατάω, να αναφερθώ στο γεγονός, όπως ξέρετε όλοι, πριν 7 χρόνια στην δολοφονία του ενός παιδιού από την Αλβανία, του Edison στο Ρέτινο. Εκεί, επειδή αυτό το καιρό εγώ ήμασταν ευτυχώς που στο Ρέτινο υπήρχε και το στέκι μεταναστών και το Αλβανικό Φόρουμ, και την ίδια περίοδο εγώ σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είχα και το παιδί 13 χρονών, γιατί δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τις σπουδές στην Αλβανία, και έγινε αυτή η δολοφονία πρωτοχρονιά. Ήμασταν εντελώς μόνοι. Απλώς αυτή η είδηση, αυτό δεν ήταν απλά μία είδηση που φώναζε, όπως το είπε, ήταν μία είδηση που ούλιαζε. Επειδή ήξερα πώς λειτουργούσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλέσαμε τα τοπικά ΜΜΕ για να μην μπορούν να πάρουν εντολές, να μην καλύψουν το γεγονός, για να ακούγεται όπως ήταν ακριβώς η είδηση. Οπότε η είδηση ξέφυγε από τα... ακούστηκε και ξέφυγε από τα χέρια των αυτών που θα θέλανε να το θάψουν, όπως έχουν θάψει εδώ και 20 χρόνια όλα τα εγκλήματα εναντίον των μεταναστών ή προσφύγων. Οπότε με αυτό το γεγονός είχα δεχτεί πάρα πολλές προσωπικές απειλές από δημοσιογράφους, ειδικά από τα κεντρικά ΜΜΕ, από το ΑΦΤΙΑ, από το ΜΕΓΑ, από το ΚΑΚΑΟΝΑΚΙ, που μας έστελνε μήνυμα μέσα από τη τηλεόραση ότι να ηρεμήσουν οι Αλβανοί, να μην αντιδράνε εκεί κάτω, γιατί το πήρανε το μήνυμα στο πρωτοχρονιά. Οπότε εγώ πιστεύω ότι με το θέμα της με τα ΜΜΕ, επειδή προσωπικά και ολοκληρώνω με αυτό, πιστεύω πολύ στη συλλογική δράση. Δυστυχώς δεν υπήρχε ποτέ καμία συλλογική δράση εκ μέρους των ίδιων των μεταναστών που θα μπορούσαν να σπάνε αυτό το απόλυτο, όχι απόλυτη απουσία στο δημόσιο λόγο, απλώς και επίθεση εναντίον των μεταναστών. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε η δυνατότητα αυτής της παρέμβασης εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών. Για να μην ξεφύγω και για να μην πλατιάσω, έχω φτιάξει ένα μικρό κείμενο. Δεν θα σας κουράσω. Θα ήθελα να πω ότι στην εισαγωγή της πρόσκλησης για την εκδήλωση αυτή αναφέρεται: τα ΜΜΕ στην Ελλάδα αποτέλεσαν τους ιδεολογικούς στυλοβάτες της μνημονιακής πολιτικής που καταδίκασε την κοινωνία σε διαρκή εξαθλίωση. Αυτή η διαπίστωση είναι πλέον ορατή στη συλλογική συνείδηση και πυροδότησε την ανυποληψία και την αναξιοπιστία του τύπου. Επιτρέψτε μου
να επαναλάβω την παραπάνω φράση αναδιατυπώνοντάς την. Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα αποτέλεσαν τους στυλοβάτες μιας επίσημης πολιτικής εκμέρουσης πολιτείας αποκλεισμών των τρανς ατόμων, η οποία καταδίκασε τα τρανς άτομα σε διαρκή εξαθλίωση. Αυτή η διαπίστωση είναι πλέον ορατή, καθώς η πλειοψηφία της αρθρογραφίας στον ελληνικό τύπο εμφανίζει τα τρανς άτομα είτε μόνο με προσβλητικό τρόπο, είτε αποσιωπώντας τις παραβιάσεις των στοιχειωδών δικαιωμάτων τους. Δεν χρειάστηκε κανένα μνημόνιο γι' αυτό. Η πολιτική αυτή έρχεται από πολύ παλιά και είμαστε εδώ για να μην πάει πολύ μακριά, για να γίνουμε επιτέλους ορατές, ορατοί σε αυτό που λέγεται συλλογική συνείδηση. Κάπως έτσι θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί, αγαπητές φίλοι και φίλες, σε μια χώρα που επί παραδείγματι η εκλογή μιας τρανς στην Ιταλική Βουλή, αν θυμάστε την Λουξούρια, εμφανίστηκε στα ελληνικά ΜΜΕ σχεδόν σαν σκάνδαλο. Όταν ο αρθρογράφος θέτει το ενθρυβές ερώτημα για τις περικοπές των μισθών μιας ομάδας ατόμων, κάποιος άλλος δηλαδή, μάνα τους έκανε, τραβεστή τους έκανε. Ή όταν αναφέρεται σε τρανς άτομο, ο αρθρογράφος θέλει να αποδείξει ότι γνωρίζει να κλείνει σε όλα τα γέννη της λέξης του οποίου, της οποίας, το οποίον και πολλά πολλά ακόμη. Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι τα παραδείγματα που ανέφερα δεν προέρχονται από εφημερίδες ή εκπομπές του λεγόμενου κίτρινου τύπου, αλλά από τον λεγόμενο σοβαρό τύπο. Η πραγματικότητα τελικώς είναι ότι είτε θα υπάρχουν αναφορές σε ειρωνικό, προσβλητικό τόνο, είτε θα πρέπει σώνει και καλά να δίνει μία ροζ απόχρωση, είτε θα υπάρχει αποσιώπηση των σοβαρών προβλημάτων και των αποκλεισμών από την εκπαίδευση, την εργασία, την κοινωνική και υγειονομική ασφάλιση που υφίστανται τα τρανς άτομα. Διότι τις περισσότερες φορές που έχουμε στείλει είτε ανακοινώσεις μας είτε επιστολές σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, δεν έχει υπάρξει κάποια δημοσίευση. Αποσιώπηση. Πολλά άρθρα είναι μεταφρασμένα που αναφέρονται σε τρανς, σε τραβεστή, σε τρανσέξουαλ. Από κάποιο ξένο μέσο. Ο δημοσιογράφος το μεταδίδει την είδηση στα ελληνικά, τη διανθίζει με διάφορα κοσμητικά επίθετα και χαρακτηρισμούς που προσβάλλουν κατάφορα την προσωπικότητα των τρανς ατόμων. Και έτσι συνεχίζεται η αποσιώπηση των προβλημάτων αποκλεισμού και περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζει η τρανς κοινότητα και ανταυτού επιλέγεται μια εικόνα που πάντα έχει να κάνει με το ροζ και επιτείνουν ένα κλίμα αποκλεισμού και μυσαλλοδοξίας. Και εγώ προσωπικά θα σας εξομολογηθώ κάτι. Από ένα σημείο και πέρα, επειδή έχω δει λόγια να διαστρεβλώνονται, δημοσιεύματα να παρουσιάζονται με έναν τρόπο που προσβάλλει κάθε έννοια δεοντολογίας, όταν με προσεγγίζει κάποιος δημοσιογράφος, του ζητώ πριν δημοσιευτεί το κομμάτι του, να μου το στείλει να το δω. Όλο αυτό δηλαδή μας έχει κάνει να τηρούμε μια στάση επιφύλαξης και πιστέψτε με, με όλες αυτές τις αναφορές δεν θέλω να προβάλλω μία εικόνα πολιτικής ορθότητας, όπως πολλοί από εσάς σίγουρα θα σκέφτεστε, αλλά μία στοιχειώδη προστασία της αξιοπρέπειας των τρανς ατόμων. Και πράγματι δεν χρειάστηκε κανένα μνημόνιο γι' αυτό. Ωστόσο θα συμφωνήσω με την αποστροφή του κειμένου που λέει «Το ζήτημα της ενημέρωσης είναι σύμφυτο με το ζήτημα της δημοκρατίας». Θα υπενθυμίσουμε μόνο ότι αυτή η έρμη δημοκρατία είναι σύμφυτη με την ισονομία και τα ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες ανάμεσα σε αυτούς και τα τρανς άτομα. Τελειώνοντας, όσον αφορά το ίδιο το μνημόνιο και την κατάρρευση της χώρας μας, είναι κοινός τόπος να πω ότι τα αποτελέσματά τους γίνονται πολύ πιο έντονα στις πιο ευάλωτες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού, σε αυτές που ήδη και πριν το μνημόνιο ήταν αποκλεισμένες από την εργασία, την κοινωνική και υγειονομική κάλυψη. Και ανάμεσά τους είναι και τα τρανς άτομα, καθώς πολλά τρανς άτομα βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να καλύψουν ακόμη και την καθημερινή σύντησή τους, τις καθημερινές στοιχειώδεις ανάγκες τους και γι' αυτό το σωματείο μας τρέχει εδώ και 9 μήνες,
ένα πρόγραμμα σύντησης για άπορα τρανς άτομα. Και όχι μόνο αυτό. Στα πλαίσια της λεγόμενης επιχείρησης της αστυνομίας, Ξένιος Δίας, μαζί με το Κερπνό, στοχοποιούνται ανάμεσα στις άλλες ομάδες και τα τρανς άτομα, υφιστάμενα επιπλέον περιθωριοποίηση και εξευτελισμούς. Τέλος, θα συμφωνήσω στην κατακλείδα της αναζήτησης ενός μνημονίου αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ. Σε μια κοινωνία που υπό το βάρος μιας μεγάλης κρίσης δείχνει να καταραίει, είναι απαραίτητο να κρατήσουμε τις αξίες του πολιτισμού μας. Άλλωστε, αυτές και μόνο αυτές μπορούν να είναι ικανές για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε μια κοινωνία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας για όλους. Και σε αυτό είναι απαραίτητη, βέβαια, η συμβολή του τύπου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, το 18 Άνω είναι ένας χώρος απεξάρτησης, θεραπείας απεξάρτησης, αλλά και ένας κοινωνικός χώρος δράσης των απεξαρτημένων ενάντια στον κοινωνικό ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ενάντια στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, σε αυτή τη βάση, ήταν πάντα στόχος της κυρίαρχης εξουσίας. Η τελευταία επίθεση στο 18 Άνω έγινε 2 εβδομάδες πριν από τη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών, όπου με εντολή Λοβέρδου και τη συμβολή του Μέγκα και του Βήματος, οι απεξαρτημένοι κατηγορήθηκαν που είχαν συμμετάσχει στη μεγάλη διαδήλωση του 1 εκατομμυρίου ενάντια στην ψήφιση του Μνημονίου στις 12 του Φλεβάρι του 12, κατηγορήθηκαν ως πλιατσικολόγοι, εγώ ως υπεύθυνη για την υπόθαλψη εγκληματιών, και ξεκίνησε μια, με εντολή Λοβέρδου, μια πειθαρχική δίωξη, μια ΕΔΕ και ποινική δίωξη ταυτόχρονα. Πριν λίγες μέρες βγήκε το πόρισμα αυτής της ΕΔΕ από την επιθεώρηση δημόσιας υγείας, γιατί ο χώρος του 18 Άνω και των στεγνών προγραμμάτων δεν γίνεται απλά αντικείμενο λογοκρισίας, αλλά καταστολής και συμμετοχής και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην συντριπτική τους πλειοψηφία, με πολύ φωτεινές εξαιρέσεις βέβαια τον Κώστα τον Αρβανίτη και κάποιους άλλους δημοσιογράφους. Αναφέρω τον Κώστα γιατί ήταν η κρατική τηλεόραση που αντιτάχθηκε σε αυτό και υπερασπίστηκε ανοιχτά το 18 Άνω. Βγήκε το πόρισμα λοιπόν, το οποίο απειλεί με πειθαρχικά μέτρα πολύ σοβαρά, γιατί δεν καταλύσαμε το απόρριτο και δεν δώσαμε στην αστυνομία τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδήλωση. Και εγώ κατηγορούμε, μετά από 40 χρόνια άσκησης ιατρικής, για malpractice, κακή άσκηση της ιατρικής και την απειλή της απόλυσης. Είναι πάρα πολύ βασικό να τονίσουμε εδώ ότι σαν χώρος κοινωνικός, επαναλαμβάνω, όχι απλά θεραπείας, κοινωνικής παρέμβασης ενάντια σε κάθε μορφής αποκλεισμό, έχουμε αποφασίσει ως 18 Άνω ότι έχει σημασία να οργανώσουμε συλλογικές δράσεις αντίδρασης, συλλογικές δράσεις κοινωνικές αντίστασης σε όλη αυτή την πολιτική η οποία θέλει να εξοντώσει τα στεγνά προγράμματα και τους απεξαρτημένους ως απορρίμματα της κοινωνίας, ως περιττούς ανθρώπους που η ζωή τους δεν έχει νόημα για το σύστημα. Από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία η συλλογική δράση, οι μορφές από αυτοοργάνωσης σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας με αυτό το στόχο. Όμως, τελειώνοντας, επειδή πρέπει να είμαι σύντομη, θέλω να προσθέσω ένα πράγμα. Όλη αυτή η κοινωνική δράση μπορεί να αποκτήσει νόημα στο βαθμό που εμπνέεται από ένα όραμα, το όραμα της Επανάστασης. Γιατί χωρίς όραμα, με μεμονωμένες δράσεις που απλά αντιστέκονται στο κατεστημένο,
δεν μπορεί αυτά τα μικρά ποταμάκια που ανέφεραν οι ομιλητές να γίνουν ένα ποτάμι μεγάλο που θα σαρώσει το σύστημα, γιατί αυτό απειλεί να μας θάψει κάτω από τα ερείπια του. Μόνο έτσι, σε αυτή τη βάση και με αυτή την προοπτική, μπορεί αυτοί που δεν έχουν φωνή, αυτοί που τους στερούν τη φωνή, οι απελπισμένοι, να αποκτήσουν ελπίδα, φωνή και να γίνουν το όπλο της επαναστατικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ο Λοβέρτος έχει την τιμητική τόπωση. Ακούγοντας την κυρία Μάσα, πάλι ο Λοβέρτος μου στο μυαλό, θα τον αποφύγω. Η αλήθεια είναι ότι οι μισοί επαγγελματίες, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα ήθελαν να κάνουν μια αξιοπρεπή δουλειά σε σχέση με τα ναρκωτικά, το πρώτο πράγμα που θα επιθυμούσαν είναι να βρουν έναν εξαρτημένο ή κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα για να τους μιλήσει. Και αυτό είναι το πρώτο αίτημα που δεχόμαστε από τους επαγγελματίες στον χώρο μαζικής ενημέρωσης όταν θέλουν να κάνουν κάποιο θέμα. Και είναι το πρώτο πράγμα που προσπαθούμε να υπερασπίσουμε κρατώντας μακριά από τη βορά των μέσων το προσωπικό δράμα, αν θέλετε, από την μια μεριά, που εκφράζεται εξαιρετικά με έναν εξαιρετικό κοινωνικό αποκλεισμό, όπως αναφέρθηκε πριν από την Κατερίνα Μάτσα, των ανθρώπων αυτών που προσπαθούν να ανατρέψουν τη ζωή τους, ανατρέποντας την ίδια τη στάση τους και φτιάχνοντας μια ελπίδα για να ζήσουν σε μια άλλη κοινωνία. Εκείνο το οποίο έχει πολύ το οποίο έχει μια σημασία και είναι να συζητήσει κανείς χωρίς να μακρηγορήσει, είναι ότι η λογοκρισία έχει πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο ο τύπος, δεν είναι μόνο η πληροφορία, δεν είναι μόνο η είδηση. Δυστυχώς, πολιτικές, οι οποίες αφορούν νευραλγικά στοιχεία, νευραλγικά σημεία της καθημερινής μας ζωής, κατευθύνονται λογοκρίνοντας την ουσία άλλων. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ότι το ζήτημα των εξαρτήσεων, της κατάχρησης ουσιών ή της αντιμετώπισής τους δεν περνά απαραίτητα μέσα από τη λογική του φαρμάκου, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μεταφερθούν σε νοσοκομεία στιβαζόμενα άτομα τα οποία ουσιαστικά δεν κρατούν κανενός είδους άλλο όραμα παρά τη διαχείριση του πόνου τους. Η διαχείριση δηλαδή της έλλειψης μιας ουσίας από την οποία είναι εξαρτημένη, που δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνική ανατροπή που προαναφέρθηκε πριν. Η υπόθεση της υποκατάστασης, ενώ είναι ένα καλό εργαλείο διαχείρισης του προβλήματος, του στερητικού συνδρόμου των οπιοειδών, συγχωρήστε με για την τεχνική γλώσσα που χρησιμοποιώ, αλλά κάπως πρέπει να πούμε ότι η ιστορία των προγραμμάτων υποκατάστασης όπως το χειρίστηκε η πολιτεία από το 1996 μέχρι σήμερα δεν απαντά στο ζήτημα των εξαρτήσεων, της κατάχρησης ουσιών και της προβληματικής χρήσης των παρανόμων ουσιών. Απαντά μόνο σε εκείνους που έχουν ένα πρόβλημα κατάχρησης από οπιοειδή. Τα ναρκωτικά δεν είναι αυτά. Τα ναρκωτικά είναι το σίσα που στη τοσίτσα θερίζει κόσμο. Τα ναρκωτικά δεν είναι αυτά. Τα ναρκωτικά είναι το αλκοόλ που σκοτώνει κόσμο. Τα ναρκωτικά δεν είναι αυτά. Και ο τρόπος με τον οποίο θριαμβολόγησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας λίγο πριν διαμορφώσει τη δική της πολιτική για τις οροθετικές, ήταν ο τρόπος εκείνος που κάλυψε, αν θέλετε, τον ευτελισμό της φροντίδας, δίνοντας στα γονατισμένα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας μία ακόμα ευθύνη για να τα κάνει περισσότερο αποτελεσματικά. Προέρχομαι από τον χώρο της απεξάρτησης, που θεωρεί ότι η εξάρτηση δεν είναι μια αρρώστια την οποία χρειάζεται να θεραπεύσουμε με ιατρικούς όρους, ανεξάρτητα αν έχει και ιατρικές διαστάσεις. Η εξάρτηση είναι μια διαταραχή
του συνολικού κοινωνικού συστήματος, της, η οποία έρχεται ως σύντομα σε κάποιον ή κάποιους από τους πιο ευάλωτους της κοινωνίας μας. Ο τρόπος με τον οποίο η σημερινή κοινωνική κρίση, η σημερινή οικονομική κρίση, έρχεται να επιβαρύνει αυτές τις πιο δύσκολες, τις πιο ευάλωτες ομάδες, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να το έχουμε στο νου μας. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά, με μια άλλη αντίληψη, με έναν άλλο τρόπο, την διαδικασία διαμόρφωσης συνθήκων και όρων για να αυξάνονται εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν χρήση ουσιών, εκείνοι οι οποίοι θα είναι τελικά εξαρτημένοι, είναι ο τρόπος που διαμορφώνει όρους ανατροπής και κεντρικός όρος ανατροπής είναι η αλληλεγγύη. Είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, εκείνη που κρατά το όραμα ζωντανό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια έκκληση στους συναδέλφους δημοσιογράφους. Από την καρδιά μου. Να στήσουμε όταν τελειώσει αυτή η κουβέντα και η βραδιά, έτσι, που ανταλλάσσουμε απόψεις, να στηθούν ομάδες φίλων, ελάτε στα προγράμματα να τα δείτε πριν γράψετε, σας παρακαλώ πολύ. Να κάνουμε μια ομάδα να πάμε στο 18, να μας ξαναγήσει η Κατερίνα, να μιλήσετε με τα μέλη. Δεν είναι χρήστες, είναι μέλη των προγραμμάτων, είναι εντάξει, είναι καθαροί. Ελάτε να πάμε στις φυλακές Κορυδαλλού, συνάδελφοι. Να μιλήσετε με τα μέλη των κοινοτήτων. Να δείτε τι σημαίνει να δίνει ένας άνθρωπος μέσα στη φυλακή τη μάχη της απεξάρτησης. Εμείς διαφωνούμε στον εγκλισμό καταρχήν, αλλά δίνουμε τη μάχη και εκεί. Να δείτε τη σύγκρουση του προσωπικού με το σύστημα των φυλακών. Θέλω να σας πω, συνάδελφοι, φίλοι, σύντροφοι, ότι είναι μεγάλη επαναστατική διαδικασία ένας άνθρωπος νεκρός να ανασταίνεται κόντρα στο ρεύμα και το σύστημα. Από το χρήστη ζει ο μπάτσος, ο δεσμοφύλακας, ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο διακινητής, ο έμπορος, το κράτος και ο παπάς που θα τους τάψει. Όποιος πάει απέναντι στο ρεύμα αυτό, στα στεγνά προγράμματα, που δεν υπάρχει διακίνηση φαρμάκου, δηλαδή φαρμακοβιομηχανία, και δείχνουμε καθημερινά το 18, το ΚΕΘΕΑ, το ΑΡΓΟΣ Θεσσαλονίκη, τέτοιου είδους μονάδες, αποτελέσματα εδώ και 25-27 χρόνια, σύντροφους, φίλους, αγαπημένους, εγώ δεν λέω σύντροφους με τη λογική της κομματικής ένταξης, αλλά της αγκαλιάς, τους βλέπουμε ανάμεσά μας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της νίκης που γίνεται καθημερινά. Εμείς κάναμε προχτές, Κατερίνα έχει δικά της στοιχεία, 110 παιδιά καθαρά. Και αυτό δεν έγινε ήδη σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Σε κανέναν, αφού λένε αυτοί οι άθλοι ότι δώστε λέει καλές ειδήσεις. Ποια είναι ρε Καραγκιόζη καλή είδηση, ότι αυτό που έβγαζε εκπομπή, ότι ένας τρελός έβαφε τη στάση των λεωφορείων ως αντίσταση κατά της αισθητικής του τζακιού. Άθλοι. Και δεν ήταν είδηση ότι 110 παιδιά έβγαιναν καθαρά μετά από 3 χρόνια μάχης και τα 20 παιδιά ήταν μέσα στη φυλακή. Αυτά είναι προεκτήτερα κοντά παιδιά. Αυτούς. Αυτό έπαιξε στην ΕΤ, επειδή είμαι εγώ στα ΚΕΘΕΑ. Αλήθεια σας λέω. Με τον τζαμπουκά ότι είμαι και θα το κάνω. Αν φύγω, θα παίξει. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα θέμα όμως της προσωπικής ευθύνης, αυτό ήθελα να πω μόνο, ότι αν δεν έρθεις να το νιώσεις, εγώ δεν έχω θέμα με τη χρήση. Αλλά αν δεν έχεις να το νιώσεις και αν δεν καταλάβεις αυτό, πώς θα το γράψεις. Αν δεν μπεις στη φυλακή, αν δεν δεις αυτό που είδα εγώ, όπως το είδε η Σύση, τις γυναίκες ημίγυμνες, πεταμένες, κουρεμένες, τις οροθετικές, πώς να γράψεις καθαρά και με το θυμό για αυτό που είδες, για αυτό το φασισμό. Σας παρακαλώ λοιπόν, με την ευκαιρία αυτής της ωραίας δουλειάς, εγώ εδώ θα μείνω και Κατερίνα νομίζω θα συμφωνήσει, να στηθούν ομάδες δημοσιογράφων και πολιτών που δεν είναι δημοσιογράφοι. Ελάτε να κάνετε δύο βόλτες. Να πάμε στη Θήβα, να πάμε αν θέλετε και στις φυλακές του Αυλώνα όπου κοιμούνται τα παιδιά με βάρδιες,
οι μισοί, οι παλιοί κοιμούνται πρώτα και οι άλλοι κοιμούνται όρθιοι γιατί δεν χωράνε, όπου το 70% των κρατουμένων είναι χρήστες και εκεί ξέρετε το πρεζάκι δεν έχει ταξικά χαρακτηριστικά, δεν είναι ξένος οι Έλληνας, είναι χρήστης. Θα πεις γι' αυτό. Συγγνώμη, ναι, ήμουν θέλω να εγώ για τις ειδήσεις που δεν περνούν, θέλω να πω ένα περιστατικό πάρα πολύ πρόσφατο. Ένα μέλος της επανένταξης του 18 άνω συμμετείχε στην τελευταία διαδήλωση. Έγινε αντικείμενο τρομακτικού ξυλοδαρμού από τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο, να του αφαιρέσουν το σπλήνα και να μην γραφτεί τίποτα για όλα αυτά. Κανείς δεν πήρε είδηση, ευτυχώς και ο ίδιος και ο πατέρας του, ένας απλός άνθρωπος ο οποίος είπε για πρώτη φορά το παιδί μου στέκεται στα πόδια του και παίρνει μέρος σε κοινωνικούς αγώνες και του αφαιρέσανε και του κάνανε μια τόσο σοβαρή ζημιά και όλη η οικογένεια μαζί με το 18 άνω θα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη φασαρία γι' αυτό και μήνυση. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή το θέμα όλοι προσπαθούν να το αποσιωπήσουν. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε αυτό που είπε ο Κώστας πριν, ότι αυτά τα παιδιά δεν σταματούν απλά να παίρνουν ναρκωτικά. Όταν τελειώσουν ένα στεγνό πρόγραμμα, είναι κοινωνικά άτομα, έχουν κοινωνική δράση, έχουν άποψη, δεν χειραγωγούνται από το σύστημα, χειραφετούνται και είναι επικίνδυνοι για το σύστημα. Το απειλούν και με αυτή την έννοια γίνονται αντικείμενο καταστολής και εξόντωσης. Και έτσι έχει νόημα αυτό το κάλεσμα να δείτε τι σημαίνει το να απεξαρτηθεί ένας άνθρωπος, να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και να πει αυτό που λένε σε ένα κείμενο πρόσφατο του 18 άνω, ότι δύο λεπτά, μία παράγραφο θα σας διαβάσω μόνο, ότι εκεί που ένα σύστημα έβαλε στόχο να μας γονατίσει, που μας ποτίζουν μοναξιά, εκεί εμείς στεκόμαστε στα πόδια μας και στις συνειδήσεις μας φυτρώνει συντροφικότητα. Είναι άμεση ανάγκη να πάρουμε αέρα, βαθιά ανάσα, με στόχο και όραμα, με χρώματα και αρώματα. Η καρδιά του 18 άνω επιλέγει να πάλεται μέσα από κοινωνικές δράσεις. Με σύμμαχό μας μια καθαρή ζωή χωρίς εξαρτήσεις, παλεύουμε ενάντια στην τρομοκρατία των καιρών, κόντρα στην απομόνωση και στην αποξένωση. Και αυτό είναι μία πρόκληση για όλους μας, μία σύγκρουση με τα κοινωνικά στερεότυπα για το τοξικομανί, για το, τη θεραπεία που προβάλλει ο Λοβέρδος, δηλαδή τη μεθαδόνη ή τη βουπρενορφίνη. Αυτά, ευχαριστώ.